Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι έχει συμβεί με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Καινούργια ζωή για την Ιωάννα, η οποία δέχτηκε την επίθεση με το Βιτριόλι. Νέα ζωή και νέα καθήκοντα. Ναι, ένα ξεκίνημα νέο λοιπόν, μια ραδιοφωνική διαδικτυακή εκπομπή. Θα κάνει λοιπόν podcast με καλεσμένους ανθρώπους, στους οποίους η ζωή τους ανατράπηκε, αλλά βρήκαν τη δύναμη να συνεχίσουν, ναι. Όπως και η ίδια. Να πούμε λοιπόν ότι η επικεφαλής της πλατφόρμας... Διαδικτυακή, να το διορθώσουμε παρακαλώ. Ναι. Επικεφαλής της πλατφόρμας είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ναι. Και παραγωγός και συνεργάτης της Ιωάννας ήταν η δημοσιογράφος η Γιούλα Ράπτη. Μάλιστα. Η πρώτη εκπομπή θα ξεκινήσει με καλεσμένο τον ψυχίατρο της Ιωάννας, ο οποίος θα συζητήσει μαζί με την Ιωάννα όλη τη διαδικασία, τη μέρα που την ανέλαβε μέχρι και σήμερα, όλα τα βήματα που πραγματοποίησανε μαζί. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με την εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη και μία... και ένα ξέσπασμα που είχε η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια κατά του πρώην συνεργάτη της, Σπύρου Χαριτάτου. Mm-hmm. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Λοιπόν, η υπόθεση ξεκινάει από την υπόθεση του Καραϊβάς. Ναι. Εκεί λοιπόν ο Σπύρος Χαριτάτος, δημοσιογράφος αλλά και δικηγόρος, καθώς έχει σπουδάσει νομικά, ναι. Ζήτησε από την μητέρα του αείμνηστου Γιώργου Καραϊβάς να πάρει την άδεια και να ψάξει να βρει κάποιες πληροφορίες από την αστυνομία, χρησιμοποιώντας φυσικά την ιδιότητά του σαν δικηγόρο. Κάτι τέτοιο όμως δεν ήταν εφικτό τελείως, καθώς δεν είχε πάρει την άδεια από τη σύζυγο του Γιώργου Καραϊβάς. Ναι. Πάμε και να δούμε... είχε προσλάβει δικηγόρο, υπήρχε δηλαδή δικηγόρο στην οικογένεια, με αποτέλεσμα να γίνει ένα μπέρδεμα. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα λίγο από την εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη που αναφέρεται στο περιστατικό. Όσο περισσότερο στη μάνα του Γιώργου. Όπως πολύ καλά ξέρετε όλοι οι φίλοι του και όλοι οι γνωστοί του, ότι ο Γιώργος ήθελε ένα άλλο τρόπο ταφής. Δεν θα πάω παρακάτω. Ο Γιώργος, η επιθυμία του ήταν να φύγει διαφορετικά από αυτή τη ζωή και να ταφεί ή να μην ταφεί. Καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοώ. Εγώ για τη μαμά του Γιώργου, όχι μόνο σεβόμενη τη μαμά του Γιώργου, σεβόμενη τον πόνο της και το θρήνο της, όχι μόνο επέλεξα ο Γιώργος να ταφεί, αλλά επέλεξα και να μην έχω τη δυνατότητα να του πάω ένα μπουκέτο λουλούδια. Η μάνα του Γιώργου είναι η γυναίκα που μου έκανε τον Γιώργο με τον οποίο εγώ έζησα. Αυτό τα λέει όλα για μένα. Θεωρώ λοιπόν από εκεί και πέρα ότι η μαμά του Γιώργου, επειδή είναι μια γυναίκα, όπως είπαμε, που η ζωή της τα έφερε έτσι, να είναι στο χωριό της, να είναι στο σπίτι της, να έχει μια συγκεκριμένη πορεία με την εκκλησία της, με πιο ανθρώπους γύρω της, δεν έμαθε τι σημαίνει η ανοιχτή κοινωνία, η δύσκολη κοινωνία, η άλλη πλευρά της κοινωνίας. Όπως μου είπε και ο πάτερ του χωριού εχθές, είναι έκπλαστιος πλαστελίνη. Yeah. Εμείς με τον Γιώργο, σαν οικογένεια, σαν ζευγάρι, μπήκαμε μέσα στη βρωμιά, αλλά ευτυχώς δεν μας ακούμπησε. Και είμαστε πολύ... Μάλιστα. Εδώ για να καταλάβουμε ξανά οι τηλεθεατές. Ο δημοσιογράφος, ο Χαριτάτος και πρώην συνεργάτης Ζήνας Κουτσελίνη πήρε εξουσιοδότηση από τη μητέρα του αείμνηστου Γιώργου Καραϊβάς, καθώς είναι και δικηγόρος, για να μάθει πληροφορίες από την αστυνομία για την υπόθεση δολοφονίας, χωρίς όμως να έχει ενημερωθεί η σύζυγος του Γιώργου Καραϊβάς, η κυρία Στάθα, που έχει ήδη δικηγόρο, δημιουργώντας αναταραχή στην οικογένεια. Λέει λοιπόν εδώ, ποτέ δεν ζητήσαμε από το Σπύρο να βοηθήσει αυτή τη γυναίκα, φωνάζει Ζήνε Κουτσελίνη. Θέλω να πω πως δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στην υπόθεση και όλα τα άλλα είναι επικοινωνιακά τεχνάσματα. Για ποιο λόγο τα λέει αυτά? Γιατί είχε υπάρξει ένα δελτίο τύπου που έβγαλε μία δικηγόρος και ο Σπύρος Χαριτάκτος, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη μητέρα. Και γίνεται τώρα να δεις. Και έχουμε το ξέσπασμα της Ζήνας Κουτσελίνη κατά του πρώην συνεργάτη του Σπύρου Χαριτάτου. Και αναφέρεται η Κουτσελίνη σε επικοινωνιακά τεχνάσματα. Μένουμε εδώ, θα επανέλθουμε τη Δευτέρα λίγο να δούμε την υπόθεση αυτή, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει πολύ παρασκήνιο. Πριν κλείσουμε, πάμε να δώσουμε γούνες. Πάμε να δώσουμε τις τελευταίες γούνες. Πάμε για γούνα, πάμε γούνα. Πάμε γούνα, κάνει κρύο έξω. Οι τηλεθεάτριές μας θέλουν τη γούνα τους. Και όχι μόνο αυτό, πλησιάζουν γιορτές.
Το καλύτερο δώρο τώρα στο 218-218-9400, μόνο με 49 ευρώ. Τιμή σοκ, οικολογική γούνα για εσάς, μόνο 49 ευρώ, με δωρεάν τα έξοδα αποστολής στο 218-218-9400. Διαλέξτε το χρώμα που θέλετε, μιλήστε στο κίσο τηλεφωνικό κέντρο και πείτε ποιο χρώμα σας αρέσει, ποιο χρώμα υπάρχει διαθέσιμο στο νούμερό σας, για να επιλέξετε αυτό το οποίο θέλετε εσείς. Πάμε όμως γρήγορα να δώσουμε και τα τελευταία κομμάτια σήμερα από τα καλύματα σαλονιών. Πάμε λοιπόν να δώσουμε ολοκληρωμένο σετ καλυμάτων σαλονιού στο 218-218-9400. Πατήστε και το play λίγο. Μόνο με 49 ευρώ, αφού κόλλησε, ας το κολλημένο τουλάχιστον, το βλέπουμε. Πολυθρόνα λοιπόν, και για διθέσιο καναπέ και για τριθέσιο καναπέ. Εδώ λοιπόν, βλέπετε. Βλέπετε τα καλύματα τα οποία μπορούν να έρθουν με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας. Σετ λοιπόν ελαστικών καλυμάτων σαλονιού, 218-218-9400, αλλά μπορείτε να βοηθήσετε και τις καρέκλες του σπιτιού σας. Να μετατρεπούν οι καρέκλες του σπιτιού σας σε καινούργιες. Με ένα τηλεφώνημα. Και με ποια τιμή, πόσο, how much, 29 ευρώ, βεβαίως, 29,90, 218-218-9400. Σε αυτό το σημείο, ας πούμε, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Μην χάσετε την αυριανή εκπομπή της Τζίνας Ντρούλης Info εδώ στο κανάλι μας, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Καρατζαφέρη, Ελλάδα γεια σου, με αλήθειες, πικρές αλήθειες που πολλές φορές ενοχλούν. Η αλήθεια εδώ, το Γιώργο Καρατζαφέρη στη συνέχεια. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί μας, ο Θεός μαζί σας. Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η Ορθοδοξία.